Γεια σας, είμαι ο Κώστας και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο βίντεο αυτό θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να δούμε το σε πολλούς γνωστό αλλά και σε αρκετούς άγνωστο στοιχείο Peltier. Να σας θυμίσω να πατήσετε το κουμπί που γράφει εγγραφή για να εγγραφείτε στο κανάλι μου. Πατήστε like αν σας αρέσουν τα βίντεό μου και αν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις πατήστε και το καμπανάκι. Αρκετοί έχουν την απορία πως δουλεύει ένα ψυγείο αυτοκινήτου χωρίς τον κλασικό κινητήρα και το ψυχτικό υγρό. Η απάντηση που ίσως δεν ξέρουν είναι το στοιχείο αυτό εδώ που κρατάω στο χέρι μου. Είναι το στοιχείο Peltier. Το στοιχείο το Peltier ανήκει στην κατηγορία των ημιαγωγών. Να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι στη φύση υπάρχουν τρία είδη σωμάτων στοιχείων ως προς το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά είναι τα γνωστά αγωγή, στα οποία το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να διέρχεται μέσα από αυτά και οι μονωτές, στα οποία το ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορεί να διέρχεται μέσα από αυτά. Κάπου τώρα εκεί ανάμεσα σε αγωγούς και μονωτές υπάρχουν οι ημιαγωγοί, που ανάλογα με τις συνθήκες αγούν ή όχι το ηλεκτρικό ρεύμα. Η ημιαγωγή είναι τα τρανζιστοράκια, οι διόδοι, όσοι ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά. Ας επιστρέψουμε όμως στο στοιχείο Peltier. Όταν το εφαρμόσουμε μία τάση συνεχούς ρεύματος στα άκρα του, αυτό έχει την ιδιότητα να μεταφέρει ενέργεια από τη μία πλάκα στην άλλη. Η πλάκα στην οποία αναχωρεί ενέργεια και φτάνει στην άλλη, η πλάκα δηλαδή που αναχωρεί ενέργεια ψύχεται και εκεί που φτάνει η ενέργεια θερμαίνεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία πλάκα να είναι θερμή και να είναι ψυχρή. Την ιδιότητα τώρα αυτή τη χρησιμοποιούμε στα ηλεκτρικά ψυγεία αυτοκινήτου και κατά επέκταση όπου θέλουμε να έχουμε ψύξη. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα θέμα. Η ψύξη δεν πάει μόνη της, ακολουθεί και η θερμότητα. Στην πλάκα λοιπόν που θερμαίνεται, για να δουλεύει σωστά το στοιχείο, πρέπει να εφαρμόσουμε ένα ισχυρό ανεμιστήρα μαζί με μία ψύχτρα, ώστε όλη η θερμότητα που μαζεύεται στη μία μεριά να διοχετεύεται στο περιβάλλον για τη λειτουργία του στοιχείου. Διαφορετικά, η ενέργεια που μαζεύεται, η θερμότητα, είναι τόσο δυνατή που επεκτείνεται και μετά στην άλλη πλευρά του ψυγείου. Του Peltier, συγγνώμη. Αυτό που τώρα άλλοι δεν ξέρουν, πολύ μάλλον δεν ξέρουμε, είναι ότι το στοιχείο αυτό μπορεί να γίνει και πηγή ενέργειας, θερμικής ενέργειας. Και πώς το εννοώ αυτό. Αν εφαρμόσουμε, αν στην πλάκα που θερμαίνεται βάλουμε από κάτω μία πηγή θερμότητας και στην πλάκα που ψύχεται βάλουμε ψύξη, ένα ταψάκι ας πούμε με παγωμένο νερό, θα παρατηρήσουμε ότι από τους ακροδέχτες του παράγεται μία τάση ικανή να γυρίσει ένα μικρό κινητήρα, να ανάψει ένα LED. Οπότε σε μία συστοιχεία Peltier, με θερμότητα από κάτω και ψύξη από πάνω, έχουμε μία πηγή ενέργειας. Πάμε τώρα να δούμε πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη με τον συνήθες τρόπο, δηλαδή θα εφαρμόσουμε τάση και θα δούμε τη μία πλευρά να ψύχεται και την άλλη να θερμαίνεται. Φύγαμε. Έχουμε λοιπόν εδώ το στοιχείο το Peltier μας, είναι αυτό εδώ. Έχουμε ένα σύστημα ψύξης, βασικά από εδώ το ξύλωσα από ένα ψυγείο αυτοκινήτου, το οποίο είχε χαλάσει η τροφοδοσία του και ευκαιρία για να παίξουμε. Εδώ εφαρμόζουμε το στοιχείο, το οποίο μπαίνει ακριβώς εδώ έτσι. Και από πάνω μπαίνει αυτή εδώ η πλάκα. Και τι πετυχαίνουμε με το σκοπό αυτό. Η πλάκα που θερμαίνεται ζεσταίνει όλη αυτή εδώ πέρα την ψύχτρα και με τη βοήθεια του ανεμιστήρα διοχετεύεται η θερμότητα στο περιβάλλον και από εδώ μετά εφαρμόζεται το τείχωμα του ψυγείου που σιγά σιγά αυτό αρχίζει και ψύχεται. Λοιπόν, ας το δούμε πρώτα ξεχωριστά. Βέβαια, για την καλή εφαρμογή βάζουμε και στις δύο επιφάνειες θερμοαγόκιμη κόλλα, πάστα. Λοιπόν, έχουμε το στοιχείο μας τώρα εδώ. Θα εφαρμόσουμε μία τάση εδώ στους ακροδέχτες και άλλη μία εδώ. Είναι γύρω στα 12 βολτ και
Ας το μετρήσουμε τώρα τη θερμοκρασία. Βλέπουμε ότι έχει, με τόσο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία πήγε στους 30 περίπου βαθμούς και μετά άρχισε να ψύχει. Και με το χέρι βέβαια το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Τώρα, θα βάλουμε το στοιχείο μας εδώ. Θα το βάλουμε, αυτό έχει και προσανατολισμό. Αυτό εδώ. Θα βιδώσουμε τις βίδες τάκα-τάκα. Ωραία, θα δούμε αν δουλεύει και ο κινητήρας, ο ανεμιστήρας. Μια χαρά δουλεύει. Οπότε, θα το τοποθετήσουμε τώρα έτσι. Και θα ενώσουμε. Αυτό με αυτό. Τα κόκκινα με τα κόκκινα και τα μαύρα με τα μαύρα. Ωραία. Λοιπόν, θα το αφήσουμε να δουλέψει λίγο. Και θα αρχίσουμε να μετράμε τώρα θερμοκρασίες. Αν το πετύχαμε καλά και το στοιχείο δεν έχει πρόβλημα, αυτή η πλάκα από εδώ θα αρχίσει να παγώνει. Με το χέρι ήδη νιώθω μία ελαφριά ψήξη και αυτή η πλάκα θα αρχίσει να ζεσταίνεται, αλλά λόγω του ανεμιστήρα με την απαγωγή της θερμότητας δεν θα το καταλάβουμε. Όσο καλύτερο σύστημα ψήξης έχουμε από τη μεριά αυτή, τόσο καλύτερα αποδίδει και το στοιχείο μας. Ήδη έπεσε κατά πολύ λίγο και τώρα αρχίζει και πέφτει μέχρι να μεταφερθεί και η ψήξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας, ενώ εδώ μέσα αν το μετρήσουμε έχουμε μία άνοδο. Και όταν τα κουμπάμε, εδώ μπορώ να πω ότι νιώθω αρκετή ψήξη. Αν πάρουμε όσον αφορά τον πάγκο που έχει 27,5 βαθμούς, σήμερα κάνει και πάρα πολύ ζέστη παρεπιπτόντως, και το χτυπήσουμε εδώ, 18 και 8, ενώ εδώ 30. Αυτό ήτανε. Είδαμε πως δουλεύει το στοιχείο Peltier. Ποτέ δεν τα εφαρμόζουμε στον αέρα. Υποχρεωτικά για να δουλέψει σωστά πρέπει στην πλάκα του Peltier που θερμαίνεται να έχουμε ένα καλό σύστημα ψήξης.
για να απορροφά τη θερμότητα και να τη διοχετεύει στο περιβάλλον, διαφορετικά δεν θα υπάρχει η σωστή λειτουργία του Peltier. Και από εδώ μπορούμε να έχουμε ένα θάλαμο, ένα ψυγιάκι μονωμένο και να του μεταφέρει σιγά σιγά την ψήξη εκεί μέσα. Υπάρχει μια εταιρεία που χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό, φτιάχνει, εμπορεύεται γαλλικό καφέ σε κατεψυγμένη μορφή, φρέσκο, γιατί δούλευα εκεί παλιά, και το ξεπαγώναμε τον καφέ και το βάζαμε στο ψυγείο της μηχανής που είχε θερμοκρασία συντήρησης. Φανταστείτε, είχε γύρω στους 8, το πολύ 11 βαθμούς και διατηρούσε τον καφέ σε θερμοκρασία συντήρησης για 2 με 3 ημέρες. Είχε ένα, ακριβώς το ίδιο στοιχείο με μια τεράστια ψύχτρα από πίσω και μπορώ να πω ότι η εμπειρία μου με το στοιχείο αυτό ήταν πάρα πολύ καλή και τώρα πρέπει να δούμε τι πατέντα θα κάνουμε ούτως ώστε να έχουμε ένα ωραίο ψυγιάκι μεταφερόμενο παντού. Αν μου πείτε υπάρχουν έτοιμα στο εμπόριο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας δείξω. Μία γνωριμία με το στοιχείο Peltier για τους φανατικούς του Do It Yourself. Μπορείτε να αντλήσετε μία πληροφορία από το βίντεο αυτό και να τη χρησιμοποιήσετε για δικές σας κατασκευές. Να σας πω, μην ξεχάσετε να πατήσετε like αν σας άρεσε το βίντεο αυτό. Να πατήσετε την εγγραφή για να γραφτείτε στο κανάλι μου και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις από τα επόμενα βίντεο που θα ανεβάζω. Και αν σας άρεσε πάρα πολύ μπορείτε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας και να το δείτε και όλοι μαζί. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.